Καλησπέρα και πάλι. Παρασκευή σήμερα. Πάει να τελειώσει και ο Οκτώβριος, όπως πάμε. Και είπαμε να, μετά από κάποιες ερωτήσεις που γίνονται στην τάξη, αυτή ήταν η αφορμή για το σημερινό μας θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως πολλοί δεν έχουν ασχοληθεί με το, ούτε τους ενδιαφέρει να πούμε την αλήθεια. Αλλά εμείς οφείλουμε να δώσουμε μια εξήγηση για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και πώς ο καλλιτέχνης βρίσκεται μπροστά στον πίνακά του και τι μεταφέρει εκεί την ώρα. Όπως γράψαμε έτσι στο τρέιλερ, ας πούμε, λέμε ότι 100 άτομα ρωτήσεις ότι είναι ζωγραφική, θα σου πει μια έκφραση ή μια αυθόρμητη έκφραση, μια έμπνευση ή κάποιοι που κάνουν μια αντιγραφή, τέλος πάντων, μιας φωτογραφίας κτλ. Αν βγάλουμε έξω τη φωτογραφία και πούμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι δικό μας, να κάνουμε μια δική μας εικόνα, τότε πρέπει να βάλουμε κάτω δεδομένα. Λόγω χάρη να πούμε, πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πίνακας. Δεν θα συνεχίσω, γιατί θέλω να κάνω μια μικρή ανακαίνωση για να μπούμε στο διατάφτα σε λίγα λεπτά και να δώσω μια φορμή να μπουν και οι φίλοι. Λοιπόν, η σχολή πραγματοποιεί μία εκδρομή εμβόλυμη στο Παρίσι λόγω έκτακτης συμμετοχής μου στο Σαλόν των Ανεξαρτήτων στο Grand Palais το Φεβρουάριο και θα γίνει μια τριήμερη, 14, 15, 16 είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έτσι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 14, 15, 16, δηλαδή Αγίου Βαλεντίνου την επόμενη, Σάββατο, και την Κυριακή μες βράδυ αναχώρηση. Ξημερώματα της Παρασκευής, δηλαδή τρεις ολόκληρες μέρες με επισκέψεις στο Μουσείο Ορσέ των Εμπρεσιονιστών, στο Μουσείο Ροντέν Γλυπτικής, του μεγαλύτερους γλύπτες της παγκόσμιας ιστορίας. Θα πάμε στην Orangerie, που είναι τα έργα του Μονέ, δηλαδή τα νούφαρα, αλλά και έχει μεγάλη συλλογή και από άλλους καλλιτέχνες από εκείνης της εποχής. Και την Κυριακή πρωί θα το αφήσουμε ελεύθερο. Άλλοι μπορεί να πάνε στο Λούβρο, άλλοι μπορούν να πάνε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα δούμε. Θα προτιμούσε το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Πάντως, εκτός αυτού, εννοείται θα επισκεφτούμε τη Μονμάρτη με τους υπαίθριους καλλιτέχνες, που λέει Ρούζο εκεί πέρα, τη Λύσια Παιδεία, το πύργο του Άιφελ, θα γίνει μια κρουαζιέρα βέβαια στο Σικουάνα, με τα Μπατομούς κτλ. Αυτό απευθύνουμε προς τους φίλους εδώ πέρα, επειδή έχουμε 20 θέσεις όλες και όλες με την αεροπορική εταιρεία, πάμε απευθείας με την Air France, αναχώρηση 6 και 10 το πρωί της Παρασκευής και φτάνουμε στο Παρίσι 9 η ώρα μόλις πρωί λόγω της διαφοράς ώρας και θα έχουμε όλη την Παρασκευή δικιά μας, όλο το Σάββατο δικό μας και όλη την Κυριακή δικιά μας αφού θα φύγουμε 9 παρατέταρτο το βράδυ από εκεί και θα είμαστε 12.30 εδώ στην Αθήνα. Οπότε όσοι θέλετε στις προσεχείς 5 μέρες να μας δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Κόστος είναι 315 και η φόρη αεροδρομίου που είναι περίπου 70 ευρώ. Λέω μια τιμή που δεν την έχουμε ακόμα πάρει, αλλά εμείς βάζουμε μια τιμή και κάπου εκεί πέρα θα είναι. Λοιπόν,
Θα χαιρόμαστε πάρα πολύ αν κάποιοι από τους φίλους είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε. Θα γίνουν οι ξεναγήσεις από μένα στα μουσεία. Θα κάνουμε τις περιπάτους μας. Το Παρίσι, ειδικά για όσους δεν έχουν πάει, είναι μια μαγεία. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε μέσα στο χειμώνα. Ωραία. Μετά από αυτό, θέλω να πω επίσης δεύτερο, ότι το Art Revolution που έχουμε καλέσει γράφεται με αλφαγιώτα από εμάς. Οπότε, μόλις είναι έτοιμο, θα σας καλέσουμε πάλι για μία σύσκεψη για να μιλήσουμε σε άρθρο-άρθρο. Πάμε λοιπόν τώρα για το θέμα μας. Όσο η ζωγραφική είναι αυθόρμητη έκφραση, είναι μόνο έκφραση, είναι μια έμπνευση, είναι μια λογική επεξεργασία κάποιων δεδομένων ή ακουμπάει τα όρια της επιστήμης. Ξέρω, μερικοί θα λέγανε τρελός παπάς ευάφτης. Τέχνη, επιστήμη. Για να δούμε τι λέει ο Εν Φίσερ. Λέει ότι η ζωγραφική δεν τη θεωρώ τίποτα άλλο και δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από μόνο εκτός εάν είναι εργασία. Ο καλλιτέχνης οφείλει να έχει ωράριο. Δεν θέλει να πει ότι θα χτυπάει κάρτα κτλ. Αλλά ότι οφείλει να εργάζεται σαν να δούλευε. Δηλαδή, εάν γίνει ένας περιστασιακός ο οποίος κάθε Κυριακή, κάθε 15 μέρες πιάσει το πινέλο και αρχίσει και περνάει την ώρα του έτσι ευχάριστα όταν γυρνάει από τη δουλειά του, τότε αυτό το πράγμα δεν λέγεται καλλιτέχνης. Να θυμηθούμε 2-3 πράγματα που δεν είναι καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης δεν είναι ένας δάσκαλος ή καθηγητής ή ιστορικός. Ο καλλιτέχνης παράγει έργο. Για την παραγωγή έργων χρειάζονται αρκετά πράγματα. Βεβαίως χρειάζεται και το έργο του καλλιτέχνη, του ζωγράφου, οπωσδήποτε χρειάζεται η έμπνευση. Σίγουρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρνηθούμε ότι ο καλλιτέχνης δεν χρειάζεται η έμπνευση και θα το γυρίσουμε σε επιστήμη. Όχι. Η έμπνευση είναι ένα μεγάλο κομμάτι, δηλαδή. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η θεματογραφία για τον καλλιτέχνη είναι μόνο η αφορμή για να δείξει το τεχνικό του επίπεδο. Να δείξει τις προδιαγραφές που έχει, την υποδομή που έχει στο τεχνικό σκέλος. Εάν ένας ερασιτέχνης, λόγω χάρη, μπορεί και έχει την ευκολία να πιάνει όσα θέματα μπορεί, πανέμορφα θέματα, ό,τι θέλετε, από ιστορία, από αυτό, από τη φαντασία του, δηλαδή να πετάει στους ουρανούς, να είναι αγκαλιά με αγγέλους, με αυτό, με την αγαπημένη του, με τον αγαπημένο του και να πετάει στα σύννεφα και να είναι μέσα στα σύννεφα και να βγαίνει ο ήλιος από πάνω χρυσαφής και να τους φωτίζει. Και θέλει να το φτιάξει, αλλά δυστυχώς δεν έχει την τεχνική επάρκεια να το κάνει, τότε καταστράφηκε όλο το οικοδόμημα. Δεν θα ήθελε πολύ πειθό για να πείσω κάποιον ότι που θα μπορούσε να μου πει αν το έχει συλλάβει καλά το θέμα και δεν το κάνει και εξόχως καλό, γιατί να μην έχει αξία
θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ότι πηγαίνετε στα μουσεία του κόσμου και δείτε πόσα έργα αριστεχνών έχει μέσα που πιάσαν καλά το θέμα. Ούτε ένα. Δεν λέει αυτό κάτι? Δεν σας λέει αυτό κάτι ώστε να λυθεί αναμεταξύ μας τουλάχιστον η διαφωνία ότι εμείς έχουμε κάτι με τους ερασιτέχνες και τους υποτιμούμε. Τους υποτιμούμε. Θα θέλαμε να τους πείσουμε ότι χρειάζεται να προσπαθήσουν να επιμορφωθούν επιπλέον. Δεν είναι αυτό γιατί ακούγεται κακό. Αυτονόητο είναι γιατί ακούγεται κακό. Ο Βοργίας το κάνει αυτό με μόνο στόχο να φέρει σπουδαστές στη σχολή του. Γι' αυτό τα λέει. Αν δεν είχε σχολή μπορεί να μην τα λέγε. Επειδή μου το έχουν γράψει 100 φορές. Δηλαδή με το να πεις σε κάποιον μάθε παιδί μου αγγλικά ή μάθε και γαλλικά, ξέρω εγώ, αμέσως κινδυνεύεις να πεις ότι το κάνεις με κάποιο φελμιστικό τρόπο. Δηλαδή, η διάβαση ιστορία, διάβαση φιλοσοφία. Αν του πεις άμεσα, έχει την απάντηση ότι το κάνεις γιατί έχεις σκοπό. Και σκοπό να έχουμε, όπως το λέτε, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω ότι δεν είναι έτσι. Αυτοί που θέλουν να το πούνε έτσι, έτσι θα το πούνε. Αλλά τι κακό θα πάθουν άμα διαβάσουν. Δηλαδή, δεν θα διαβάσουν για να εκδικηθούν εμένα που τους λέω διάβασε. Αφού δεν τους πείθει ότι ποτέ κανένα έργο ερασιτέχνη δεν είναι μέσα σε ένα μουσείο. Ποτέ μια γκαλερί δεν τους δέχεται να κάνουν μια έκθεση. Κάποιοι θα πούνε, πώς δεν μας δέχονται την γκαλερί. Τόσες γκαλερί μας παρακαλάνε από το στο Κορονάκι, Πειραιά, σε κάποια μπαρ και εκθέτουμε. Ό,τι λέγεται γκαλερί δεν είναι γκαλερί. Γκαλερί είναι ένας πολύ σοβαρός χώρος, η αίθουσα τέχνης, η οποία κάνει μια επιλογή ανθρώπων οι οποίοι κατέχουν καλά την εικαστική παιδεία και μετά από συζητήσεις και επίδειξη των απαραίτητων προσόντων που οφείλουν να έχουν, αποφασίζει να κάνει μια ενότητα σε ατομική έκθεση ή άμα έχει μια πλειάδα από τέτοιους καλλιτέχνες να κάνει μια ομαδική σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε εορτές κτλ. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι παρά την επιμονή και το πείσμα ερασιτεχνών ότι θα χαλάσουν την έμπνευση που έχουν και με τη χαλάσουν θα πάψουν να μπαίνουν στα μουσεία. Και αυτό θα φταίει το διάβασμα γιατί θα επηρεαστούν από τον Καντ, από τον Ήτεν κτλ. Και δεν θα μπορούν μετά να πάνε στα μουσεία. Αυτό. Και θα ήθελα να μην το ξανασχολιάσω ή δυνατόν, αλλά δέχομαι στο mail μου αρκετά παράπονα ή κάποιος ευγενής έτσι, κύριος που έχει μια αντίστοιχη ομάδα βρήκε την ευκαιρία να επενέσει ότι κάποιος που είναι διακεκριμένος καλλιτέχνης δέχτηκε να, δηλαδή κατά την άποψή του, δέχτηκε να συμμετάσχει με τους δικούς του ερασιτέχνες, ενώ κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν. Έχουμε ξαναπεί, αν και βγαίνουμε από το θέμα, το γνωρίζω, αλλά καμιά φορά γίνεται ένα ντόμινο, ότι ποτέ δεν θα μπορέσετε να πείσετε έναν επαγγελματία που ασχολείται μοναδικά, μονομερώς, με την ζωγραφική, ας πούμε, να εκθέσει με έναν ο οποίος δεν είναι της ίδιας θα λέει κατηγορίας, αλλά της ίδιας στάθμης σε τεχνικές προδιαγραφές. Και αυτό διότι το κοινό θα μπορούσε να υποθέσει ότι αυτοί οι δύο εκθέτουν μαζί, άρα έχουν ίδιες τεχνικές γνώσεις, ίδια υποδομή, ίδιο φιλοσοφικό επίπεδο κτλ. Και δεν το ρισκάριζε ο ασχολούμενος μοναδικά με τη ζωγραφική να εκθέσει με μια ομάδα ή με άλλον έναν ο οποίος
εκθέτει ετερόκλητα θέματα μία στο τόσο σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι γκαλερί. Σας είπα προηγουμένως ότι λέγεται γκαλερί, δεν είναι γκαλερί. Τώρα τελευταία λένε γκαλερί ποτών, γκαλερί σαχαροπλαστείου, γλυκών, ξέρω εγώ, γκαλερί ρούχων, γκαλερί το ένα, γκαλερί πινάκων βέβαια. Αλλά αυτά δεν είναι γκαλερί. Οπότε να το έχουν υπόψη ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τους πλησιάζουν και τους υπόσχονται ότι κτλ. Κτλ. Θα τους αναδείξουν κτλ. Χιλιοϊπωμένα από εμάς, αλλά επειδή μπαίνουν όλο και καινούργια άτομα, πρέπει να ενημερώνουμε και αυτούς, γιατί δεν θα προστρέξουν στις παλιές εκπομπές. Γι' αυτό να με συγχωρέσετε που εν γνώση μου κάνω αυτή την ανακύκλωση για πολλωστή φορά. Ωραία. Τώρα, ας μπούμε πάλι στο θέμα. Έτσι λοιπόν, οι φίλοι μας, οι καινούργοι τουλάχιστον, έχουν την εντύπωση ότι ο καλλιτέχνης ζωγραφίζει αποκλειστικά με το συναίσθημα. Αν από ερωτήσεις που κάνουμε και εμείς μέσα στην τάξη για το πώς πιστεύουν ότι φτιάχνουν ένα πίνακα, οι περισσότεροι λέει ο πίνακας είναι μια μορφή συναισθηματική. Είναι. Είναι συναισθηματική μορφή. Πρέπει να δούμε σε τι ποσότητα είναι και σε τι περίοδο από περάτωση του έργου συνεχίζει να είναι αυτή η συναισθηματική επαφή με το έργο. Και αν είναι και η μόνη. Για να δούμε ότι στην περίπτωση που κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ζωγραφίζει με συναισθηματικό μόνο τρόπο. Για να δούμε λοιπόν ότι τι εννοεί ότι ζωγραφίζω συναισθηματικά. Να πούμε ότι μου πήρε τη σκέψη ένα θέμα, ας πούμε, να πούμε τι, ας πούμε, μια τραγωδία στον πόλεμο, ένας έρωτας, μια φορά και έναν καιρό, ένα ωραίο τοπίο, τέλος πάντων, κάτι. Ό,τι ήταν αυτό. Συναισθηματικά, ξέρω εγώ, θα τον άγγιξε. Και είπε αυτό το έργο, πω, είναι στην καρδιά μου μέσα. Συμφωνούμε. Αυτό είναι συναίσθημα. Άρα, το συναίσθημα για την επιλογή του θέματος μπορεί να τον άγγιξε πάρα πολύ και να αρχίσει να θέλει να το φτιάξει. Προσέξτε τώρα. Βάζει, επιλέγει την επιφάνεια εργασίας, βάζει τα χρώματα του μπροστά και είναι όλο χαρά, συναίσθημα ακόμα, να αρχίσει να το φτιάχνει. Για να δούμε τώρα ότι το συναίσθημα προϋποθέτει ζωντάνια, αυθορμητισμό. Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εμπρεσιονισμός, ο Πόλοκ, δηλαδή με τις γρήγορες πινελιές τους και με την ταχύτητα που κάνανε, βγάζει ατόφιο συναίσθημα και μέσα σε μία-δύο ώρες έχει τελειώσει ο πίνακας. Δεν θα μπορούσαμε εκεί να πούμε ότι δεν είναι κατά μεγάλο ποσοστό συναίσθημα. Θα λέγαμε για το Μόντριαν ότι ήταν συναισθηματική η ζωγραφική του, για τον Νταλί, για τον Πικάσο, για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, για τον Μιχαήλ Άγγελο, τον Ραφαήλ. Δηλαδή, μπλέκουμε καμιά φορά την έννοια αυτή που είναι η πρώτη αίσθηση που μας κάνει να προστρέξουμε στο θέμα και να το φτιάξουμε. Πιστεύω ότι είναι συναισθηματική, συνήθως. Η συνέχεια όμως είναι συναισθηματική.
Πολύ θα ήθελα να μπορούσαμε να είχαμε μία επικοινωνία, να ακούγα για τις απόψεις σας ή αν ήταν γραμμένες, αν μπορούσε κάποιος να μου πει μια άποψη εδώ πέρα. Δηλαδή, μέχρι πού συνεχίζει να είναι, μέχρι την περάτωση του έργου, είναι συνεχώς συναισθηματική ή καμιά φορά μπαίνει και η λογική. Πάρα πολλοί ενοχλούνται όταν τους πεις «Εγώ ζωγραφίζω λογικά». Τι είμαι μαθηματικός, σου λέει. Λογική, ζωγραφική, ίσως μια ζωγραφική η οποία θα είναι μαθηματικά, σου λέει. Γεωμετρία θυμίζει. Δεν μπορεί ένας καλλιτέχνης να μην έχει συναισθηματική έκφραση. Γιατί γι' αυτό είναι γνωστό ο καλλιτέχνης. Ότι βγάζει το συναισθημά του. Ωραία. Και με το συνέστημα, όταν προχωράει ο πίνακας συναισθηματικά, κριτικάρεις τον πίνακα αν τον έχεις πάει καλά. Θα πούμε καλησπέρα στους φίλους μας και θα συνεχίσουμε. Η σπουδάστριά μας είναι η Αγγελική Φωτεινάκη από Ζάκυνθο. Είναι πρώτη κοντά μας. Καλησπέρα, Αγγελική. Η Λασκαρίνα Καραγιάννη που είναι δίπλα μου και παρακολουθεί. Δίπλα, μην κάνω κανένα λάθος, έτοιμη να με καρφώσει. Τα λέμε καλά ως τώρα ή όχι? Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, εντάξει. Να πιστεύεις εδώ πέρα. Η Αγγελική Φωτεινάκη λέει καλησπέρα σας από Ζάκυνθο. Ευχαριστούμε, Αγγελική. Ήδη διαβάζετε. Ο Αλέξανδρος Μακρύς, σπουδαστής μας επίσης στο Fine Art, πρωτοετής και επιμελέστατος, είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Ο Βαγγέλης Παπαγγέλης λέει και αυτό στη καλησπέρα του. Θυμάμαι καλά, Βαγγέλη, από Ηράκλειο είσαι. Όλο ξεχνάω. Επίσης και από κάτω η φίλη η Ελένη Ζαχαριουδάκη. Από το Ηράκλειο, νομίζω σίγουρα είναι και αυτή. Ακολουθεί η σπουδάστριά μας πάλι στο Fine Art, η Βιβλή Βελαέτη. Και βλέπω ότι είναι από το Fine Art. Ξέρετε, ένα τμήμα λέγαμε πάντα. Όταν είσαι στην αρχή, λες αυτό το τμήμα, ρε παιδί μου, εντάξει, γραφήκαν 3-4 άτομα, 5, και σε συζητήσεις με τα κολέγια που είχαμε παλιά, έλεγε κάποιος, τώρα έχουμε και εμείς τάξεις, έλεγαν, με 4-5 άτομα, 6, αλλά άμα δεν έχεις τάξη με 12 άτομα, 13, 14, 15, να γίνεται μάθημα, δεν είναι... Οπότε, πάντα ήταν στην προσδοκία μας οι τάξεις που αρχίζουν να έχουν 12-15 άτομα. Τελευταίες χρονιές είμαστε με τόσα άτομα και κάναμε πραγματικά χαρά όταν πιάναμε τον... Αλλά αυτό που έχουμε φέτος, πλησιάζουμε τα 40 άτομα στο πρώτο έτος. Grosso modo είμαστε 37-38 σήμερα, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο έτος του Fine Art, που είναι μια τεράστια επιτυχία και εναπόθεση εμπιστοσύνης πάνω στη σχολή μας. Και εκτός αυτού, δηλαδή, έχουμε 4 εβδομαδιαία μοντέλα που ποζάρουν ανεβδομάδα, σταθερές ώρες πάντα, έτσι είναι προσδιορισμένες, και δεν μπορούσαμε να βρούμε θέση. Και από εχθές βάλαμε και 5ο μοντέλο, ώστε να αποσυφορήσουμε λίγο, γιατί μαζευόντουσαν 22-25 άτομα και κάποιοι μπαίνανε, φεύγανε. Το λέω για να γίνει κατανοητό. Παραπάνω ήταν κιόλας. Ναι, άλλοι καθόντουσαν στο πάτωμα, ζωγραφίζανε, έμπαιναν καμιά φορά να δω. Άλλοι στο πάτωμα, άλλοι όρθιοι κτλ. Οπότε βάλαμε και το 5ο. Είμαστε σε ευχάριστη στιγμή να πούμε ότι νιώθουμε εξαιρετικά
υπερήφανοι για την τιμή που μας κάνετε να μας εμπιστεύεστε. Και για να μας εμπιστεύεστε, πιστεύω ότι κάτι βλέπετε και μας εμπιστεύεστε, γιατί κανείς δεν χαρίζεται σε κάποιον ή δεν πετάει τα λεφτά του. Προσωπικά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι ψηλό το επίπεδο και το βλέπουμε από τους σπουδαστές έως τους καθηγητές, οι οποίοι παρόλο την έμπειρη και τα λοιπά, δεν πάβουν να λένε ότι αγαπάμε πολύ αυτή τη σχολή που κάνει αυτό το επίπεδο. Και οι μαθητές όλοι είμαστε υπερήφανοι και ευχαριστούμε όλους όσοι μας εμπιστεύονται και στόχος είναι πάντα να ανεβαίνει ο πύχης και να έχουμε κάθε φορά 40 νέους σπουδαστές σε κάθε έτος. Είναι ή και ακόμα παραπάνω, γιατί δεν έχουμε κρύψει ποτέ αυτό που αδυνατεί να κάνει, που θα βγει δυνατά και μέσα στο Art Revolution, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή το άρθρο λέει, το άρθρο 26 είναι, ποιο είναι, το άρθρο 16, ποιο είναι. Το έχω ξεχάσει τώρα. 16. Ναι, το άρθρο 16. Η παιδεία τριτοβάθμια πρέπει να είναι κρατική. Κάνανε και τα κολέγια τώρα, σας είπα καμιά φορά, κάνουμε και κανένα, πώς το λένε, κάνουμε καμία εκτροπή από το πρόγραμμα, όταν μας πιάνουν τα νεύρα μας. Σήμερα δεν έχω μαλώσει με κανένα, ευτυχώς. Σήμερα μπορώ να μαλώσω λίγο με κανένα δυο από την παρέα εδώ πέρα, αν μου πούν καμιά κοτσάνα πάλι. Λοιπόν, άστο, μην το κουράσουμε, γιατί καλά πάει, άστο. Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή να τα πούμε όλα τα προβλήματα, γιατί μου θυμίζει το Παρίσι όταν ο Χάουσμαν τον γκρέμισε όλο και είναι το σημερινό Παρίσι με τους ωραίους χαραγμένους δρόμους. Καμιά φορά νομίζω ότι αυτή η χώρα μου θυμίζει, έτσι, ενοιολογικά, όχι, δεν το λέω πραγματικά, θα έπρεπε να ξυλωθεί και να ξαναφτιαχτεί από την αρχή. Δεν γίνεται να φτάσει εκεί που ήσουν παλιά με τέτοιο σκεπτικό που έχουν μια ομάδα ανθρώπων, ειδικά οι κυβερνώντες, ας πούμε. Λες και είναι μπολιασμένοι, ο ένας ακολουθεί τον άλλον. Παραδειγματίζεται μια κυβέρνηση από την άλλη, παίρνει μετριότητα, γιατί μετριότητες είναι όλοι. Όλοι είναι μετριότητες. Και αν υπάρχει και κανένα μυαλό, χάνεται κάπου εκεί μέσα. Μέσα στα συμφέροντα, τις μετριότητες, μέσα στα, όπως ακούτε, τι έκανε η φαρμακευτική, μία, τι έκανε η άλλη, τι έγινε το ένα. Σκάνδαλο ένα, σκάνδαλο άλλο, αλληλοβρίζονται, κάνουν και δεν κοιτάνε το δάσος. Εκεί τα μικροσυμφέροντα που τα πληρώνει ο πολίτης. Λοιπόν, άρθρο 16, παιδεία λέει να είναι μόνο. Και βγαίνουν και κάποιοι κακομύριδες, εδώ πέρα όπως έχω βγει πολλές φορές, να λένε δεν θέλουμε ιδιωτική παιδεία. Θέλουμε δημόσια, δεν θα μας την κάνετε ιδιωτική εσείς με τα συμφέροντά σας. Εμείς με τα συμφέροντά μας την κάνουμε ιδιωτική παιδεία, λες, και θα το κλείσουμε τη δημόσια, άμα κάνουμε. Βρε άνθρωπε καλέ, βρε πανέξυπνε άνθρωπε, σε συμφέρει να έχεις τη δημόσια, που θα την έχεις, εκεί θα την έχεις την καμπούρα σου, και μια ιδιωτική να τη τζιγκλάει. Εσύ δεν θα πας στην κρατική, που θέλεις. Τι σου φταίει η ιδιωτική που θα προσπαθήσει να περάσει την κρατική? Μήπως αυτό φοβάσαι, μην την περάσει και θέλεις εσύ να μπει στη μετριότητα? Γιατί εγώ το λέω δυνατά. Η κρατική παιδεία είναι μετριότητα. Μετριότητα, με μη κεφαλαίο αυτή τη στιγμή. Λίγες σχολές μπορείς να πεις ότι είναι πολύ καλές. Όχι άριστες, πολύ καλές. Έτσι, υπάρχουν σχολές πολύ καλές, με άξιους καθηγητές, ναι, αλλά είναι λίγες. Γιατί το οικοδόμημα, το σύνολο, το Υπουργείο Παιδείας είναι μια καταστροφή. Δίχως στόχους, δίχως τίποτα. Κοιτάει να γράψει κανένα βιβλίο, να βάλει καμιά ώρα, να ικανοποιήσει κανένα πρίτανη, να δώσει κάποιες ελευθερίες. Δηλαδή,
να πας στην Αμερική, να πας στην Αμερική, στη Γερμανία και να μπεις στην τάξη και να διανοηθείς ότι θα βγάλεις το σφεντονίτσα και θα πετάξεις στο καθηγητή για ένα μπαλάκι και θα, για να γίνει καλαμπορή. Ή να κάνεις κάτι στάσεις απεργίας εδώ, να σπάς τα κάγκελα και να πετάς και να χτυπάς τα αυτά. Έχεις φάει γκυλοντίνα. Αυτό είναι σημάδια τι γραμμή έχουνε. Μην χάνουμε και τους ψηφοφόρους μας. Πώς θα κάνεις παιδεία, αν δεν μπορείς να έχεις το... Όχι να επιβληθείς διαβία στους σπουδαστές, να έχεις το κύρος να σε σέβονται οι σπουδαστές. Αυτό το μου χάσει. Βλέπουν τι μάθημα γίνεται και ανάλογα συμπεριφέρονται. Λοιπόν, όταν καλείς τους σπουδαστές συνέχεια, έλα από πίσω μου να με ψηφίσεις για να κέλα στην κομματική πλευρά που ανήκω εγώ, λέει ο καθηγητής. Αυτά τα πράγματα γίνονται πουθενά έξω. Δεν τα ξέρει το Υπουργείο Παιδείας ή το Πολιτισμού και όλα αυτά. Γνωστότατα. Το μπάχαλο που λέγεται παιδεία στην Ελλάδα είναι έτσι. Λοιπόν, αντί να τα βάζετε με εμάς που προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μερικές συνειδήσεις και να έρθουν πιο κοντά για να γίνει κάτι επιτέλους σε αυτό το ρημάδι το τόπο, τα είχαμε όλα, πέρασαν και μια δεκαετή κρίση και αποτελειώσαμε. Λοιπόν, τελειώνει και αυτό για να ξαναμπαίνουμε. Πάμε συνέχεια λοιπόν. Κοιτάξτε, ξέρω ότι βγαίνω από το θέμα. Ξέρω ότι εκμεταλλεύομαι σε εισαγωγικά λίγο το χρόνο σας. Αλλά πέστε μου και πού αλλού θα πάντα ακούσουμε αυτά. Ποιος θα φωνάξει, ο Μητσοτάκης ο ίδιος, ο Τσίπρας, ποιος, ο Παπανδρέου. Έτσι, νομίζω συνεννοούμαστε. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχουν και κάνα δύο άνθρωποι οι οποίοι να λένε τα σίκα σίκα. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα τώρα στους υπόλοιπους εδώ πέρα για ένα λεπτάκι. Να πούμε και κάτι διαφημίσεις μπαίνουν μπροστά και μας χαλάνε το... Λοιπόν, ωραία. Δημήτρης Τζιμ Τριανταφύλου. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ο Σάββας Ναλμπάντης, πιστότατος από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα για όλους από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Σάββα μας. Λοιπόν, Αλέξανδρος Μακρύς, τα σέβη μου, προσπάθησα κατεύθυνση, ο σπουδαστής μας. Προσπάθησα κατεύθυνση. Σε όλα τα κόμματα. Χρήστος και Βιβί Σπηλιώτη. Ο Χρήστος είναι επίσης σπουδαστής του Fine Art, νέος στο πρώτο έτος. Λέει την καλησπέρα του μαζί με τη Βιβί Σπηλιώτη. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Η Λιδία Δερμίκη, σπουδάστριά μας επίσης, από Ξάνθη παίρνει τώρα. Ήταν στη Δράμα, πήγε, μετακόμισε στη Ξάνθη. Προσωρινά. Μπιλ Ροντινέζε. Ο Βασίλης Ροδίτης, από τη Ρόδο φυσικά. Λέει καλησπέρα σας. Τι ωραίο που είναι που βλέπουμε άτομα από όλη την Ελλάδα εδώ πέρα να είναι μες στην παρέα μας. Νιώθω εξαιρετικά ευχάριστα και υπερήφανος που έχουμε μια παρέα που μπορούμε και συνδιαλεγόμαστε και λέμε και ανέχεστε μια φωνή που είναι λίγο όχι τόσο κόσμια να πω. Δηλαδή μερικοί λένε ότι δεν είναι κόσμια, εγώ λέω ότι είναι λίγο επαναστατικούλικα. Έτσι. Θέλω να ανακατεύω λίγο τα νερά, γιατί πρέπει να γίνεται αυτό και αυτό φέρνει και την εξέλιξη. Αλλιώς θα κοιμηθούμε όλοι στον ύπνο που, ή στον τέφι που μας βάζουν να χορεύουμε, δηλαδή στο τίποτα, να κοιμόμαστε, να μην ενοχλούμε, να γίνεται η δουλειά καλά. Εντάξει. Έχουμε και από τη αγαπητή Βασιλική Ξηράκη. Καλησπέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Βασιλική μου. Η Λιδία Δερμίκη. Καλησπέρα δάσκαλε, καλησπέρα παρεούλα. Όχι παρεούλα μας καλείς, εντάξει. Παρεάρα είναι. Ευχαριστούμε Λιδία. Η Λένα Βάκα είναι κοντά μας. Παλιά, ναι. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ καλά.
Αν είναι καινούργια πάντως, έτσι, καινούργια φίλη, καλώς ορίζουμε. Αν είναι πιο παλιά, να μας συγχωρεί, γιατί είναι πολλά ονόματα και τα θυμόμαστε. Πάντως, ευχαριστούμε πολύ στην παρέα μας. Η Βιβί Βελαέτη, καλησπέρα από Πίδο. Σπουδάστριά μας. Γι' αυτό τουλάχιστον κάνει τις εργασίες σου. Ωραία, 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 ωραία. Μπράβο, ωραία. Καλά περάσεις. Μπαίνουν, συγγνώμη, μπαίνουν κάποιες διαφημίσεις και θα λένε. Λοιπόν. Ελένη Ζαχαριουδάκη λέει καλησπέρα σας. Λέει αυτή. Καλησπέρα, είπαμε στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε, Ελένη. Ο Κώστας Αγγελάκης. Κώστας Αγγελάκης λέει και αυτός την καλησπέρα του. Από Ηράκλειο και από τους Κρήτης, έτσι όχι Αθήνας. Κατερίνα Σωτηριάδου. Ναι. Ούτε και εγώ το θυμάμαι. Μάλλον σαν καινούρια φίλη της ομάδας μοιάζει. Και την ευχαριστούμε αν είναι στην παρέα μας. Ηλένα Ηλιάδη, καλησπέρα Γιάννη. Τι λέει? Βάλε μου απουσία και για το σημερινό μάθημα. Θα το παρακολουθήσω αύριο. Εντάξει. Λόγω προτέρου εντύμου βίου γίνεται να σου βάλουμε απουσία. Ελένη Σχιναράκη, Βασίλο Κωνσταντάκη. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα Ελένη. Ευχαριστούμε που είσαι πλέον συνεχώς, βλέπουμε εδώ κοντά μας. Αφού ως και εγώ έμαθα και το επίδετο σου, είδες με τη ταχύτητα το λέω πια. Η Λιδία Δερμίκη. Είναι και συναισθηματική και λογική. Α, είναι επί του θέματος. Ανάλογα με την προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Αυτό νομίζω. Ναι. Θα το δούμε. Συμφωνούμε πάντως. Αφροδίτη Μπουρτζόγλου. Την καλησπέρα μου. Ευχαριστούμε Αφροδίτη μας. Βαγγέλης Παπαγγέλης. Μια χαρά θυμάστε, κύριε Γιάννη, ότι είναι από το Ηράκλειο. Εντάξει, ξέρω, ακόμα το Αλτσχάιμερ το έχω αποθήσει λιγάκι. Με πλησιάζει καμιά φορά, αλλά κάνω προσπάθειες γερές. Αφροδίτη Μπουρτζόγλου, νομίζω ότι η έμπνευση είναι συναισθηματική. Η ολοκλήρωση του έργου είναι μάλλον με τη λογική. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Νομίζω κοντά είσαι. Αλέξανδρος Καράβης. Καλησπέρα. Πολύ ωραία συζήτηση και σήμερα. Κατ' εμέ συνέστημα και λογική χορεύουν μαζί από την αρχική σύλληψη μιας ιδέας για πίνακα ως και την ολοκλήρωσή του, ως τη στιγμή της υπογραφής. Ευχαριστούμε. Ωραία τοποθέτηση, Αλέξανδρε. Δημήτρης Τζιμ Τριανταφύλου. Συγχαρητήρια στη σχολή και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μαρία Ιφαντίδου, είναι μαζί, το είπαμε. Η Μαρία Ιφαντίδου, ναι, Μαρία, εσύ, να μην έρχεσαι όλο τελευταία, όλο μπαίνει στα 5 τελευταία λεπτά μου φαίνεται. Πάντως ευχαριστούμε που είσαι πάντα μαζί. Η Μαρία Καλιάδου, σπουδάστριά μας, είναι κοντά μας. Επίσης, καλησπέρα Μαρία. Η Μαρία Ιφαντίδου λέει καλησπέρα σε όλους. Και μας υπενθυμίζεται ότι ο Σάββας Ναρμπάντης από Θεσσαλονίκη είναι μαζί μας. Ελένη Λιμπεράκη. Καλησπέρα δάσκαλε. Η σημερινή σας διάλεξη είναι το θέμα μου που με ταλανίζει τα τελευταία 5 χρόνια. Στο ερώτημά σας έχω την άποψη που επιδέχεται κριτική και διόρθωση ότι για την ολοκλήρωση ενός συναισθηματικού αυθόρμητου έργου χρειάζεται και υπολογισμός διαφορετικών παραμέτρων. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια απάντηση μετά, που νομίζουμε ότι είναι η αλήθεια για κάθε εικαστικό καλλιτέχνη, αλλά ο καθένας μπορεί να κρατήσει την επιφύλαξή του. Ο Σάββας Ναλμπάντης. Ξεκινώ ένα έργο φορτισμένος από κάποιο συναίσθημα, όταν όμως πάρει κάποια μορφή το έργο, το συνέστημα δίνει το χώρο στην τεχνική,
σε ό,τι έμαθα, σπουδάζοντας και δουλεύοντας. Φροντίζω να έχει το έργο ισορροπίες και κάποιο εικαστικό αισθητικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Σάβα. Ωραία η τοποθέτηση. Ο Κώστας Αγγελάκης. Ποιο Ηράκλειο? Γλυφάδα. Σωστά. Φαίνεται είπα και το Κώστα Αγγελάκη Ηράκλειο. Ο Γλυφάδα, συγγνώμη φίλε Κώστα. Ναι, ναι, θυμάμαι ότι είσαι από Γλυφάδα. Κώστας Αγγελάκης. Αττικής. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω καμία Γλυφάδα Κρήτης. Εννοείται ότι είσαι Αττικής. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν τα 25 αυτά σχόλια που λέει απάνω ότι είναι μέχρι τώρα. Και συνεχίζουμε. Να πάμε στην κατακλείδα. Έχουμε λοιπόν το έργο το οποίο το κερδίσαμε τον τίτλο ή την απαρχή του συναισθηματικά. Μας συνεπήρε, είπαμε, ένα συναισθηματικό έργο, ερωτικό μπορεί να είναι ή να έχει πολύ συνέστημα, συγκίνηση κτλ. Ή να είναι ένα ωραίο τοπίο. Τέλος πάντων, ό,τι να είναι, έχει μια αρέσκεια τέλος πάντων προς κάτι και κάποια συναισθήματα νιώθει σίγουρα ο καλλιτέχνης, γι' αυτό επιθυμεί να ολοκληρώσει το έργο. Όπως λοιπόν και οι δύο προλαλήσαντες είπαν, θα φτάσει μια στιγμή που το έργο που τους άρεσε μπήκε στον καμβά απάνω. Έχει τα χρώματα μπροστά, αρχίζει να βάζει χρώματα. Εάν το έργο δεν είναι εμπρεσιονιστικό και συνεχίζει αυτό η ταχύτητα και το ώστε να βγει φευγαλαία και αυθόρμητα, τότε εκεί δεν μπορούσα να πούμε ότι το έργο βγαίνει κατά περισσότερο λόγο με συναισθηματική επένδυση. Εάν όμως είναι κάτι σαν μια Τζοκόντα, σαν του Ζερικό, τη Μέδουσα, σαν τα έργα του Καραβάτζο, του Λεωνάρντο, η οροφή της Καπέλα Σιστίνα, έργα Πικάσο και τα λοιπά, Σεζάν. Να θυμηθείτε ότι ο Σεζάν έκανε 18 φορές, θα θυμάμαι καλά, το βουνό Σαν Βικτουάρ. 12 ή 13 φορές έκανε τις Λόμενες. Μην μου πείτε ότι επανέλαβε 13 φορές συναισθηματικά το έργο. Γιατί όταν δεν του αρέσει κάτι, μπαίνει αναγκαστικά η κριτική άποψη. Τι έκανα λάθος. Τι έκανα λάθος και τι πρέπει να διορθώσω. Αυτό το ονομάζεται συναίσθημα ή λογική. Αυτό για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι αν δουλεύω με λογική, δεν είμαι καλλιτέχνης. Και τους πληροφορούμε ότι η λογική κατέχει το μεγαλύτερο κομμάτι μες στην εκπόνηση ενός έργου. Ανάλογα με το έργο βέβαια, είπα, εξαιρείται ένας Πόλοκ, που μπορώ να πω, ή κάποιοι οι οποίοι ζωγραφίζουν με τεχνικές παρεμφερείς, που δεν παίρνουν ανάσα δηλαδή, δεν διακόπτουν από την απαρχή του έργου μέχρι την πέρατωσή του, είναι με ταχύτητες και βάζουν σπάτουλα ή άλλους τρόπους, dripping και τα λοιπά πάνω στο έργο, η εμπρεσιονιστική γραφή. Αυτή δεν έχει χρόνο για να καθίσει η λογική, να κάνει κριτική. Με άλλα λόγια, να κάνει κριτική. Γιατί όταν στείνεις το έργο και του βάζεις περίγραμμα και αρχίζεις να βάζεις χρώμα, λες τι χρώματα θα βάλω. Η απόφαση είναι συναισθηματική, λογική. Νικτό μπορεί να πει κάποιος. Αλλά εάν τέλος πάντων μπουν τα χρώματα και δεν μου αρέσουν, δεν είναι επιτυχημένα, εκεί τι κρίνει, η λογική ή το συναίσθημα? Ασφαλέστατα η λογική. Η Τζοκόντα πληροφορούμε ότι τους φίλους μας ότι γίνει 3 φορές από τον Λεωνάρντο. Συναισθηματικά έγινε ή λογικά? Απολύτως λογικά. Εξάλλου και
Ο Λεωνάρδο από τη φύση του ήταν ένας επιστήμονας. Μη σας φοβίζει λοιπόν ότι η τέχνη μπορεί να έχει μεγάλη δόση επιστημονικής κατάρτισης. Ο καλλιτέχνης είναι και επιστήμονας και που είναι επιστήμη. Η γεωμετρία που χρησιμοποιεί μέσα δεν είναι επιστήμη. Η προοπτική μέσα στα έργα δεν είναι λογική, δεν είναι επιστήμη. Οπότε θέλαμε σήμερα να πούμε ότι πολλοί να μην τρομάζουν στην ιδέα ότι η ζωγραφική πρέπει να είναι οπωσδήποτε μια συναισθηματική πρόταση. Πες μας την άποψή σου, Λασκαρίνα. Νομίζω ότι η σύλληψη ενός έργου μπορεί να είναι συναισθηματική ή μια αυθόρμη διέκφραση. Η σύλληψη, λέω και πάλι. Σύλληψη. Όταν όμως βάζεις κάτω τον καμβά ή οποιοδήποτε υλικό έχεις για να δουλέψεις, απαραίτητος πρέπει να μπει και η λογική και κυρίως η γνώση που έχεις. Η γνώση των τεχνικών προδιαγραφών. Αλλά και η κριτική για το τι έχεις κάνει. Για το τι έχεις κάνει και ίσως να τα αλλάξεις, να το ξαναλλάξεις. Δεν απομακρύνεσαι από τον πίνακα και λες να δω τι έχω κάνει. Σαφώς, πολλές φορές. Εκεί πιστεύεις ότι τη σύνθεση, δουλεύεις, αν στέκει γεωμετρικά, αν γέρνει ο πίνακας, αν τα χρώματα είναι σωστά και χτυπάνε σωστά στο μάτι, αν τηρούν τους κανόνες, πολλούς κανόνες χρωμάτων που υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτό το αυθόρμητο, το οποίο όμως συμπεριλαμβάνει γνώση, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά μέσα του εδραιώσει τη γνώση των τεχνικών και όχι μόνο, και μπορεί να δουλέψει τόσο αυθόρμητα και συναισθηματικά, θα πρέπει να έχει περάσει πολλά χρόνια σπουδών και δουλειάς, που πλέον του έχουν γίνει βίωμα οι γνώσεις και βγαίνουν αυθόρμητα. Αυτή είναι άλλη κατηγορία, πολύ ανώτερη. Σε μια στιγμή, εάν μπορεί μέσα στο τεχνικό πεδίο να εισχωρείς και το συνέστημα και να μην εξαριστούν αυτά, αυτό είναι υψηλό, μιλάμε πολύ για υψηλό πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν διαφωνούμε. Οπότε, έχουμε άλλη μια απάντηση. Μαρία Εφαντίδου. Λόγω υποχρεώσεων, κύριε Γοργία, δυστυχώς. Αλλά σας παρακολουθώ με μεγάλη χαρά. Α, λέει, γιατί δεν μπορεί να είναι πάντα στην αρχή. Αλλά σας παρακολουθώ με μεγάλη χαρά, γιατί μαθαίνω πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Καλό βράδυ σε όλη τη δημιουργική παρέα. Το είπα να σε πειράξω, Μαρία. Ξέρω ότι είσαι απασχολημένη. Να με συγχωρείς, ίσως το είπα λίγο απρεπώς. Το είπα, μάλλον με χιούμορ, αλλά δεν ήθελα να σε κάνω να νιώσεις άσχημα αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είσαι απασχολημένη. Η Έφη Παπαδημοπούλου είναι πάλι στην παρέα μας. Είναι, είπα πάλι στην παρέα μας. Είναι στην παρέα. Ήταν και παλιά. Δεν την έχω ξανά. Εάν είναι καινούρια και αυτή, την καλωσορίζουμε και θέλουμε κάθε νέο άτομο στην παρέα μας. Άρα, συμπερασματικά, λέμε, η φαρπαγή του θέματος, μάλλον συναισθηματικά, που μπορεί να είναι και αυτό λογικά. Μπορεί να είναι και αυτό λογικά. Έτσι, ό,τι να πεις θέλω να κάνω. Οτιδήποτε υπάρχει έμπνευση δεν είναι συναισθηματικό, μπορεί να είναι και λογικό. Δηλαδή η έμπνευση μπορεί να έρθει μια στιγμή, να την επεξεργαστείς και να πεις αν είχε και αυτό από εδώ και τ' άλλο από εκεί. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να φτιάξεις το τελικό αποτέλεσμα του θέματος να βγει σε ένα βάλς του συναισθήματος και... Να απαντήσουμε και εδώ στην Λιδία. Η Λιδία, φίλη μας, λέει, λογική. Ένας Νταλή, ένας Εγκονόπουλος. Ρωτάει. Και καλά, λογική, ένας Νταλή, ένας Εγκονόπουλος. Βεβαίως, απόλυτη λογική θα έλεγα εγώ. Ασχέτως αν υποσυνείδητα. Δηλαδή, Λιδία μου, είχες ότι ο Νταλή ζωγράφιζε συναισθηματικά. Πώς τον έχεις κόψει, ότι είναι συναισθηματικός άνθρωπος ή κοινικότατος. Ο Εγκονόπουλος, μην μπλέκεσαι με το χρώμα. Εξάλλου, ο Εγκονόπουλος έχει και πολλές επιρροές από τον Τζόρτζιο Ντε Κύρικο, ο οποίος
Για να το πούμε μάλλον πιο κατανοητά, όπως το είπε και η Λασκαρίνα τώρα. Από τη στιγμή που κάνεις κριτική στο έργο σου, κριτική δεν κάνει το συνέστημα. Κάνει λογική, η οποία είναι δρεωμένη σε επιστημονικές βάσεις. Γεωμετρία, ξέρω εγώ, φυσιολογία του χρώματος, φυσική κτλ. Οπότε δεν έχουμε να πούμε ότι είναι έξω η λογική από το έργο τέχνης. Είναι μέσα και πάρα πολύ μέσα. Και μην τρέπεστε να πείτε ότι χρησιμοποιώ η λογική μου για να τελειώσω το έργο. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Μήπως θέλει κάτι άλλο να πει, γιατί πώς δεν καταλάβαμε εμείς κανένα. Λέει η Λιδία, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εντάξει. Εδώ κατανοώ τι θέλει πια. Αν μας εξηγούσε λίγο καλύτερα, όπως εμείς παρανοήσαμε γιατί δεν καταλάβαμε τι θέλει να πει. Ναι. Λογική αναζαλή. Στο προηγούμενο λέει, λογική, ένας Νταλή, ένας Εγκονόπουλος. Δεν έχει. Ένας Εγκονόπουλος δεν έχει ερωτηματικό. Δεν έχει ερωτηματικό. Ένας Νταλή, ένας Εγκονόπουλος. Ίσως το λέει ότι λογική έχει ένας Νταλή και ένας Εγκονόπουλος. Σου λέει και αυτό. Α, μπορεί να λέει αυτό. Αλλά μετά λέει, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Από αυτά που είπαμε εμείς δηλαδή. Ναι, μπορεί, μπορεί. Εντάξει. Αλέξανδρος Μακρύς, στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι για το παρόν ζήτημα και για οποιοδήποτε αφορά την τέχνη, την επόμενη Κυριακή 3/11 του 2019, στις 18, ώρα 6, θα το συζητήσουμε από κοντά με τον Βασίλειο Χριστόπουλο. Α, ευχαριστούμε. Πρώτα να σχολιάσουμε αυτό και μετά διαβάζεις και τη λέγε. Μεθεπόμενη Κυριακή στις 6 ώρα, στις 3 Νοεμβρίου, θα είναι κοντά μας ο συγγραφέας του βιβλίου που κάνουμε το μάθημα της φιλοσοφίας της τέχνης, ο Βασίλειος Χριστόπουλος, και θα μας μιλήσει για το βιβλίο του, για τις πεποιθήσεις του, για τον τρόπο που σκέφτεται και αναλύει τη φιλοσοφία. Και θα θέλαμε πολύ, θα κάνουμε αύριο μεθαύριο μια ανάρτηση και θα σας καλούμε να είστε εδώ πέρα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, φιλοσοφική. Θα πούμε για τον Καντ, για τον Σόπενχάουερ, για τον Ρουσό, πάρα πολλά πράγματα και για τους δικούς μας, Πλάτων, Αριστοτέλη κτλ. Οπότε, ευχαριστώ που το υπενθυμίζει ο Αλέξανδρος και θα ήταν πολύ χαρά μας να είστε εδώ πέρα 6 ώρα απόγευμα, τη μεθεπόμενη Κυριακή, όχι μεθαύριο, δηλαδή την επόμενη. Εδώ στις 6 ώρα, στο χώρο της σχολής, στο κτίριο της Θέμηδος 9. Ακολούθως η Λιδία Δερμίκη λέει, δεν βρίσκω λογική ούτε συνέστημα. Κάτι πρέπει να έχει. Ούτε λογική ούτε συνέστημα. Το πώς γίνεται αυτό το έργο. Από τι είναι αποτελείται άλλη. Υποτίθεται ότι ναι. Ο Νταλή έβαζε εικόνες του υποσυνειδήτου, του ονείρου του και του ασυνειδήτου του σε ένα πίνακα. Για να μπορούν όμως να δεθούν αυτές, εκεί λέμε ότι υπάρχει λογική, να δεθούν σωστά οι εικόνες αυτές, έβαζε απόλυτα τη λογική του και στα χρώματα και στη σύνθεση και στο νόημα που βγάζανε, γιατί όλα είχαν ένα νόημα στον Νταλή τους πίνακες, οι πίνακες. Ασχέτως αν ήταν από το υποσυνειδητό του οι εικόνες. Αλλά ήταν λογικά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ναι, αυτό θα κοτσάριζε και την καλά μέσα και... Μα υπήρχε στο υποσυνείδητο του και ήταν... υπήρχε λογική συνέχεια σε όλο αυτό. Γιατί η καλά γι' αυτό ήταν το απόλυτο συνέστημα. Μαρία Εφαντίδου, δεν τίθεται θέμα παρεξήγηση. Καταλαβαίνω την καλή σας πρόθεση. Ευχαριστώ, Μαρία. Αγγελική Φωτεινάκη, η συνάντηση θα βιντεοσκοπηθεί για εμάς που είμαστε μακριά.
θέμα. Να ρωτήσουμε τον κύριο Χριστόπουλο, αντίπατε. Πρέπει να ρωτηθεί και ο ίδιος, αν θέλει. Και πολύ φοβάμαι ότι αν το βιντεοσκοπήσουμε, ότι μπορεί να μείνω εγώ με τον κύριο Χριστόπουλο εδώ πέρα. Γιατί όλοι θα καθίσουν από το σπίτι να το δούμε. Οπότε, μάλλον δεν θα το βιντεοσκοπήσουμε. Θέλουμε να είστε εδώ πέρα. Τώρα, για μερικούς που είναι, καλά θα δούμε. Θα το κουβεντιάσουμε. Τώρα τι να σου κάνει ένας τόπος, είναι η Αγγελική που είναι στη Ζάκυνθο, η άλλη που είναι Ηράκλειο κτλ. Θα το ψάξουμε. Να σας πω, εκείνη την ώρα, εάν έχουμε κόσμο, μπορεί να αποφασίσουμε να το δώσουμε και live streaming. Αν θα το δούμε εκείνη την ώρα. Αν είναι 6 άτομα, όχι. Ελπίζω να μην γίνουμε ρεζίλοι, το λέω έτσι πολύ ελληνικά, ότι σε μια τέτοια, όπου ο άνθρωπος έρχεται από την Πάτρα για να μιλήσει με τους σπουδαστές της σχολής και με τους φίλους της σχολής και να μιλήσουμε φιλοσοφία. Θα είμαι και εγώ στο πάνελ μαζί του και θα αναλύουμε πράγματα που θα θέλατε τόσες φορές να τα εξηγήσουμε. Κάνω προσωπική παράκληση προς όλους τους φίλους να είναι στις 3 Νοεμβρίου στις 6 ώρα μαζί μας για να δώσουμε και τη χαρά στο συγγραφέα του βιβλίου φιλοσοφίας να πει ότι κατέβηκε από την Πάτρα όχι για να δει εμένα, έτσι, αλλά για να συνομιλήσει με σπουδαστές και φίλους του βιβλίου και γενικότερα μάλλον της φιλοσοφίας της τέχνης. Οπότε θα σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ για σήμερα και την άλλη Παρασκευή με το καλό πάλι εδώ πέρα. Γεια σας, καλό σας βράδυ.